Τρίτος αγώνας της πρώτης μέρας, της πρώτης αγωνιστικής του τουρνουά του πρωταθλήματος του μπασκετάκι. Αγρίνιο αστυνομική διεύθυνση Ακαρνανίας με τούτος το παιχνίδι. Αστυνομική διεύθυνση Ακαρνανίας με Δρακούση, Χριστογιάννη, Γεώργα, Τσάση και τον Βιτσικό, όπως την πεντάδα η Τούτορς με τον διδασκάλο, ο οποίος ολοκληρώνει τώρα την προσπάθειά του, τον Λιάκα, τον Βαρδουλάκη, τον Καρέτσο και τον Στραβοδήμο. Δύο ομάδες που συμμετείχαν και στο κύπελλο του μπασκετάκι και μάλιστα με συγκλονιστικούς αγώνες. Και για τις δύο ομάδες στο ξεκίνημα και λάθη, καθώς τα πρώτα λεπτά δεν έχουν βρει το δρόμο για το καλάθι. Και ανανέωση στην φάση αυτή. Πάμε σε 14 και πάμε για να δούμε πότε θα έρθουν οι πρώτοι πόντοι. Συνεχίζεται η αστοχία των στις πρώτες τους προσπάθειες. Εδώ ο Χριστογέννης μετά από 2 λεπτά βρίσκει το δρόμο προς το καλάθι, ανοίγοντας το σκορ για τους γηπεδούχους. Για να δούμε τον Καρέτσο. Μας είχε συνηθίσει να τα βάζει αυτά. Δεν έχει ζεσταθεί ακόμα. Διδασκάλου δεν την μετέτρεψε σε ασίστη, αλλά βρήκε στο Στεφάνι, αλλά δεν του έκανε το χατήρι. Απ' έξω αυτό το φάουλ, το πρώτο φάουλ που σφυρίζεται στο παιχνίδι. Ζευγαρώνει τα καλάθια του. 4-0.
με τις δύο βολές τώρα του που θα εκτελέσει ο διδασκάλου, είναι η ευκαιρία των Αγρίνιο Tutors να πετύχουν τους πρώτους τους πόντους. Από 3,5 λεπτά ο πρώτος πόντος των φιλοφαινόμενων. Άσοχη η δεύτερη βολή. Ο Χριστογιάννης παίρνει και το rebound. Πάει μέχρι μέσα, ζήτησε το φάουλ εδώ. Το πουλάκι σου ήθελε να ισοφαρίσει. Δεν ήταν καλό το σουτ. Πρώτη φορά στις βολές και η υπερτοχή τώρα με το δρακούσι. Πρώτη βολή, 5-1. Έστωθος και στη δεύτερη 6-1, δεν σποράρει μόνο ο Γιάννης για αυτό. Γηπεδούχος. Δύσκολο σουτ εδώ από τον Στραβοδήμο, δεν βρίσκει στόχο. Εντάξει, είναι ένα σουτ που το είχε στην καριέρα του αυτό, το πετυχαίνει τώρα, κάνει το 8-1. Ο Γιάννης έξω στα μούλησε μέσα για τους γηπεδούχους του Καρέτσο, ζήτησε να μετρήσει το καλάθι, έγινε νωρίς το φάουλ όμως στην προσπάθειά του. Λέγκας αστόχησε από κοντά. Είναι ελεύθερος κάτω από το καλάθι, μείωσε σε 8-3. Βήματα εδώ. Χαλκιάς με το μάτσο, Γιώργας βγαίνει εκτός. Και επίθεση για τους φιλοξενούμενους με το σκορ στο 8-3. Μετά το σουτ πάνω στον Στραβοδήμο. Είναι πολλές για τους Tutors στο φάουλ. Ευκαιρία να μειώσουν ακόμα περισσότερο. Εύστοχη πρώτη από το Στραβοδήμο.
5 μικρό σερί 4-0 και μειώνουν στους 3. Φιλοξενούμενη την ώρα που περνάει στο παιχνίδι ο Βεργούλης αντί του Δρακούση και Γιάννο Κώστας αντί του Βαρδουλάκη. Συνεχίζει από εκεί που σκόραρε και πριν πετυχαίνει ένα ακόμα καλάθι. Για τους πρώτους φόρτους του Καρέτσου στο μάτς με τις βολές. Μπαλά δεν του κάνει το Ατήρι στην πρώτη. Μέσα η δεύτερη, 16. Κώστας μειώνει στο καλάθι, 18 μειώνουν οι Τούτορ. Αθανίτης και Αργύρης στο μάτς, Αργύρης διδασκάλου και Στραβοδήμος εκτός. Μούλης δεν μπορεί να ανοίξει τη διαφορά με αυτό το σούτ και για να δούμε. Αργύρης πήρε γρήγορα το σούτ, αστόχησε για να δώσει προβάδισμα στην ομάδα που δεν τα κατάφερε. Θα σας πάει μέχρι μέσα, κακό το τελείωμα όμως. Μας είχε συνηθίσει καλύτερα ο Τσάσης στις πρώτες του προσπάθειες. Αυτές οι πάσες φέρνουν λαθή, μακρινές πάσες να πάνε από μισό γήπεδο. Ρίτσος τώρα θα πάρει το σούτ τριών πόντων, αστοχή. Θα μόλις κερδίζει το φάουλ. Επιστρέφει ο Γιώργος αντί του Μπιτσικόκου. Και μπαίνει για να οργανώσει το παιχνίδι ο Γιώργος. Από κοντά τελειώνει τη φάση. 12-18 στο τελευταίο λεπτό του πρώτου δεκαλέπτου. Να πήγε στην διεκδίκηση του rebound, το πήρε και το βάλε. Ξανά στο καλάθι. Να μην το Σαμούλη.
επίθεση για τους Τούτορς στο πρώτο δεκάλεπτο. Ευκαιρία να ισοφαρίσουν και να περάσουν μπροστά. 12-10 το σκορ. Καρέτσος δεν το αφήνει σε κανέναν. Αστοχή. Ο Τάσης έχει λίγα δευτερόλεπτα. Σουτάρει πίσω από το κέντρο. Αλλά δεν μπαίνει στο καλάθι. Τέλος πρώτου δεκάλεπτου. 12-10 προηγούνται οι κυπεδούχοι. Η αστυνομική διεύθυνση Ακαρνανίας. Τον Αγρίνιο Τούτορ. Δεν σύνημα δευτέρου δεκαλέπτου. 12-10, για να δούμε το Σταμούλιο. Πρώτο σούτ άστοχο από τον Κούβαστο για τους Τούτορς στο δεύτερο δεκάλεπτο. Μούλης κάτω από το καλάθι, τα ψηφιόνια στο χ. Την ασίστ του Τσέση. Ο Γιώργος, ο Βερβούλης και ο Χαλτιάς συμπληρώνουν την πεντάδα. Αργύρης, Γιαννοκώστας, Καρέτσος, Γκούβας και Αφανίτης την πεντάδα των Τούτορς. Για να δούμε τον Καρέτσο. Τον προς τα μέσα. Πάνει κοντά στο χ όμως. Αυτό συνήθως δεν τον αφήνεις εκεί, το τζάσι είναι γνωστό. Τα παίρνει και τα βάζει αυτό το τζάσι. Για να δούμε τον Αργύρι, δεν απαντάει. Το 17-10 η διαφορά αυτή των 7 πόντων είναι η μεγαλύτερη στο παιχνίδι. Ο Καρέτσος δίνει στον Αργύρι. Ο Αργύρης άστοχη ξανά σε σου 3 πόντων. Και για να δούμε αν ο Τσάσης. Είπαμε, αυτά τα σούτ τα έχει ο Τσάσης, πετυχαίνει ένα ακόμα τρίποντο και φαίνει τη διαφορά στους 10. Δρακούση και τακτικό για τους γηπεδούχους. Ο Δήμος, μια πολύ δύσκολη προσπάθεια. Όχι, σε κυπεδούχοι έχουν μπει πολύ καλύτερα στο δεύτερο δεκάλεπτο. Έχουν ανοίξει με διαφορά, έχουν κάνει 12-10 του πρώτου δεκαλέπτου, 20-10 με σερί 8-0 στο πρώτο τρίλεπτο, ενώ έχουν και δικαίωμα για δύο βολές με τον Τσάση, ο οποίος τους οδηγεί σε αυτό το δεκάλεπτο. Τον Τσάση στέλνοντας τη διαφορά στους 11 για πρώτη φορά στο παιχνίδι. 21-10 το σκορ.
που το ψάχνουν να πατήσεις. Είναι μόνος του. Αλλά κόλλησε. Time out για τους τούτος. Τώρα για τους τότερους που θα σκάνε το καλάθι, κερδίζει το φαουλ. Φαίνεται να βγει και το φάση που σχεδίασε στο πινακάκι του ο Καρέτσος, ο οποίος στα time out εκτελεί και χρέη προπονητή και έμεινε εκτός πεντάδας στο συγκεκριμένο σημείο. Κούβας πετυχαίνει τον πρώτο πόντο των Τούτος στο δεύτερο δεκάλεπτο και με το δεύτερο μειώνει σε 21-12, ρίχνει τη διαφορά κάτω από τους 10. Το Στραβοδήμο 21-14. Πόσο όμως απαντάει, σαν να στέλνει τη διαφορά στους 9, στο 23-14. Πάντα βρίσκουν και τις απαντήσεις οι γηπεδούχοι. Για να δούμε εδώ αν ο Γιώργος με αυτό το σούτο. Όχι, παίρνει το rebound όμως ο Τσάσης. Τελειώνει την φάση, ξανόδιψη τη διαφορά, 25-14. 0-4 που είχαν κάνει οι Tutors, απαντάνε οι γηπεδούχοι με δικό τους 4-0. Φτάνει κοντά η μπάλα. Δεν του κάνει το χατήρι εδώ. Βλέπει όμως ο Γιώργας. Περιμένει να ανεβούν και οι υπόλοιποι. Αργύρης φαίνεται και το καλάθι μειώνει σε 25-16. Μαζεμένες αλλαγές για τις δύο ομάδες. Αγγέλης περνάει για τους αστυνομικούς, ενώ ο Λιάγκας, ο Παρδουλάκης και ο Καρέτσος επιστρέφουμε στο παιχνίδι για τους Τούτορ. Για να δούμε εδώ το Τζάσι. Φέροντας
τη διαφορά στα επίπεδα των 11 πόντων για την αστυνομική διεύθυνση Ακαρμανίας, η οποία έχει πολύ κλέψιμο στο παιχνίδι της. Πέναλτι, όπως τα λέγαμε ποδοσφαιρικά. Να και κλέψιμο και από τους Tutors. Τρεις κερδισμένες φάουλ. Στην πρώτη βολή του Αργύρη δεν κατέληξε στο καλάθι. Δεν πάτησε. Καλά γίνεται αλλαγή στην θέση που περνάει ο Χριστογιάννης. Με το σκορ να παραμένει στο 27-16. Τα 2 λεπτά περίπου για το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου. Καλά, εκτός από το τελείωμα στην προηγούμενη θέση, δεν κατάφερε να διευρύνει το προβάδισμα των κυπεδούχων. Σήμερα κάνει λάθος εδώ, τον μάτιασα ακόμα περισσότερο. Πετυχαίνει και το καλάθι. Πως είναι 16, είναι η μεγαλύτερη διαφορά στο παιχνίδι των 13 πόντων με τον Πιτσικόβο, να έχει τη δυνατότητα να προσθέσει έναν ακόμα πόντο. Τα
τι που κάνουμε. Η βολή 30-16. Σκοράρει, αλλιώς πήγε μέσα να πάρει δύο βολές. Γράμμη της φιλανθρωπίας. Άσπιχη. Τότε δεν είναι, πρέπει να ανεβεί για να ανεβεί και η ομάδα του. Έτσι όπως η δεύτερη, 30-17. Τελευταία επίθεση θα είναι για τους τούτερ στο δεκάλεπτο. Τελικά θα εξαντλήσουν το χρόνο, 30-17, και θα προσπαθήσουν να ρίξουν τη διαφορά. Και φτάσει στους 14. Νωρίτερα με το 30-16. Καρέτσο δύσκολα θα αφήσει την μπάλα, εκτελεί για 3 αστοχή. Η εκδίκηση, ο Μαρτουλάκης δεν την, όχι, την κρατάει τελικά. 17 το σπόρι μηχρόνου ανάμεσα στην αστυνομική διεύθυνση Γερμανίας και τους αγρινιοτούτων. Για το ξεκίνημα του τρίτου δεκαλέπτου της τρίτης αναμέτρησης της πρώτης αγωνιστικής του προάθληματος μπασκετάκι Αγρίνιο. Αστυνομική διεύθυνση Ακαρνανίας 30, Αγρίνιο Τούτορς 17. Οι Τούτορς έχουν μείνει πίσω στο σκορ και τώρα προσπαθούν να απαντήσουν με τον Στραβοδήμο. Το ξεκίνημα το κάνει ο Στραβοδήμος, μειώνει σε 30-19. Γηπεδούχοι με Γεώργα Βέρση, Δρακούση, Βεργούλη και Χριστογιάννη στο ξεκίνημα. Ο Χριστογιάννης που κέρδισε φάουλ. Αργύρης, Καρέτσος, Στραβοδήμος, Γιαννοκώστας και Πολύζος είναι η πεντάδα για τους Tutors. Οι οποίοι πέτυχαν το πρώτο καλάθι. Συγγνώμη, να υπέπεσαν σε φάουλ και ο Χριστογιάννης θα εκτελέσει πολλές. Πρώτη. Είχε μπει ζεστός, για να δούμε. Μετράει πολύ παρόλο και νωρίτερα ο Τσάσης, 31-19. Οι Tutors μετά από συνεχόμενα επιθετικά rebound. Τελειώνεις έκανε ωραία την προσπάθεια. Το τελείωμα όμως θα θαλάσσω σε λίγο. Ευκαιρία για τους Tutors, για να δούμε. Καρέτσος δεν έχει ζεσταθεί σήμερα. Ωραία συνεργασία εδώ, δεν έφερε καλάθι για την αστυνομική διεύθυνση Ακαρνανίας.
τις προηγούμενες προσπάθειες το κάνει ο Γιαννοκώστας. Εύστοχη σε σουτ 3 πόντων, μειώνει στους 7. Προσπάθησε να το πάρει πάνω του εδώ, δεν τον ήθελε. Και ο Χρυσογέννης αυτά τα σούτ έχει πετύχει τους πόντους του. Τα σούτ αυτά 5 περίπου μέτρα κάνει το 33-24. Κερδίζει το φαουλ στην φάση αυτή. Τον Γιώργο, αλλά ο Καρέτσος χτυπιέται γιατί δεν μπόρεσε να κρατήσει την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου. Τσάσεις ωραία στον Γιώργο. Αυτό που δεν πέτυχε με τις δύο βολές γίνει κάτω από το καλάθι μόνος του. 35-24 στο τετράλεπτο του τρίτου δεκαλέπτου. Θα συνεχίζει το βιολίτιο με το στο τρίτο δεκάλεπτο, παίρνει ένα ακόμα επιθετικό rebound, μειώνει σε 35-26. Νάτος ο Γιώργος δεν στάθηκε. Μετά τις δύο άστοχες βολές έχει πετύχει ένα δίποντο, ένα τρίποντο, 38-26. Δεν είναι η μεγαλύτερη διαφορά στο παιχνίδι, ήταν αυτή των 14 πόντων στο 30-16. Τις έχασε και τις δύο από τον Βεργούλη. Παρέμεινε το 38-26 ενώ έχουμε πει στο δεύτερο μισό του τρίτου δεκαλέπτου. Κήπεδούχος Τζάσης προσπάθησε να περάσει μια δύσκολη πάσα, μια τέτοια περνάνε και φιλοξενούμενοι και λίγο τα φάουλ.
Βολές με τον Στραβοδήμο. Συνεχίζει να είναι εύστοχος ο Στραβοδήμος από τη γραμμή των βολών. Στη δεύτερη 38-28. Πάλι όμως και για τους κυπεδούχους με τον Δρακούση. Μετράει η βολή, υπάρχει φάουλ. Εκτός μετά το φάουλ ο τακτικός στη θέση του. Για να δούμε τους τούτορ στην προσπάθεια να ρίξουμε την διαφορά. Θα μην πίεσε καλά εδώ. Καθυστέρησε την επίθεση, συνεχίζουν όμως οι φιλοξενούμενοι. Αρέτσο, πολύ όμορφη πάσα, δεν μπαίνει στα στατιστικά σαν ασίστου Περδουλακής, σε αστόχηση από κοντά. Τώρα ο Καρέτσος, ο Παρδουλάκης ανανεώνει την επίθεση. Δεν είναι σε καλή μέρα ο Καρέτσος. Όσον αφορά το σκοράρισμα, έτσι, γιατί έχει μοιρέσει, έχει οργανώσει το παιχνίδι. Αλλά Thank you.
Ολυμπιακός είσαι ευστοχή στην βολή. Θα μας στέλνει τη διαφορά στους έπιπτους. 40-29. 41-29. Στα 2 και 40 για το φινάλε του τρίτου δεκαλεπτού. Πάει προς τα μέσα, κερδισμένο φάουλ. Φάσης επιστρέφεια του Σταμούλη που έκανε το φάουλ. Ο Δήμος ευστοχή σε μία από τις δύο βολές, μειώνει σε 41-30. Έχουμε την ευκαιρία εδώ που μπορείς να μειώσουν κάτω από τους 10 για να δούμε την επιλογή του Καρέτσου. Βλέπετε, έκανουν την μπάλα και κάνουν φάουλ οι Τούτορ. Διπλό το κακό στην φάση αυτή καθώς υπάρχουν πολλές. Ζευγάρι βολών για τον Μπιτσικόκο. Σε εκείς την πρώτη 42-30. Έφυγε και η δεύτερη 43-30. Ο Μπιτσικόκος αφήνει τη θέση του στον Καλκιά. Μεγαλύτερη διαφορά στο παιχνίδι μετά το καλάθι του Δρακούση. Επαναφορά για τους Τούτορους με το σκορ στο 45-30. Έχουν μείνει πίσω στο σκορ, πρέπει να βρουν λύση σε αυτό το σημείο. Επέστρεψε και ο Γιαννοκώστας, ένας παίκτης που στο ξεκίνημα του δεκαλέπτου ήταν κομβικός για την ομάδα του. Λίγο πριν πούμε το τελευταίο λεπτό, ο Φτάσης αστοχή στην περίπτωση αυτή, ο Γιαννοκώστας μαζεύει ένα ακόμα rebound. Τρέχουν οι Τούτορ σαλά βήματα στα 55 δευτερόλεπτα. Ο Καρέτσος πρώτο τρίποντο στο μάτς το ψάξε πολύ, είναι η αλήθεια, μειώνει σε 45-33. Για να δούμε αν αυτό θα είναι και το σκορ του δεκαλέπτου, αν θα παραμείνει η ανοιχτή περίοδος και θα αυξήσουν την διαφορά στην τελευταία τους επίθεση. Ο Δρακούσης πηγαίνει προς τα μέσα στο κύριο.
45-33. 45-33 ανάμεσα στην αστυνομική διεύθυνση Ακαρνανίας και στους Αγρίνιο Τούτορς, ξεκίνημα τετάρτου δεκαλέπτου με τους φιλοξενούμενους στην επίθεση διδασκάλου Γιαννοκώστας Καρέτσος Αργύρης και Λιάγκας. Η πεντάδα για τους κηπεδούχους ο Αγγίλης, ο Κουτσικόκος, ο Δρακούσης, ο Τσάσης και ο Χριστογιάννης. Καρέτσος πηγαίνει προς τα μέσα στοχή από κοντά. Ευστοχή 45-35. Αλλαγή ο Γιαννοκώστας χτύπησε στο δάχτυλο στη θέση που πέρασε ο Πολύζος. Καλό και το τελείωμα, 47-33. Όχι, 47-35. Βλέπουν εδώ οι ευκαιρία για εκδιασμό. Ο Λιάγκας αφήνει την μπάλα στο καλάθι, 47-37. Στους 10 με 12 πόντους στο παιχνίδι να έχουμε τον έλεγχο. Σαν στις ευστοχή σε δύο βολές κάνει το 49-37. Αστόχησε. Για να δούμε τη δεύτερη. Αστοχή και στη δεύτερη και ο Πολύζος κατεβάζει το ριμπάλ. Δεν είχε τρίποντο στο ρεπερτόριο ο Πολύζος. Αστόχησε σε αυτή την προσπάθεια.
κόκκινο 49-41 και time out για τους γηπεδούχους. Επιστρέφουμε μετά το time out 49-41. Απομένουν 6 και 42 για το τέλος του αγώνα. Δρακούσης, Μπιτσικόκος, Χριστογιάννης, Αγγέλης και Τσάσης είναι η πεντάδα για τους γηπεδούχους. Στραβοδήμος, Αργύρης, Καρέτσος, Κούπας και ο Γιαννοκώστας που επιστρέφει, η πεντάδα για τους Τούτορ. Γηπεδούχοι στην επίθεση, λίγο ποδόσφαιρο, ανανέωση χρόνου. Στραβοδήμο στο ριμπάουντ. Να δούμε αν μπορούν να πλησιάσουν κι άλλο στο σκορ οι Τούτορς. Καρέτσος το πήρε. Η μπάλα μπήκε και βγήκε. Ο Κούβας όμως κάνει πολύ όμορφη ενέργεια, μειώνοντας σε 49-43 στους 6 διαφορά μετά από αρκετή ώρα. Κερδισμένο επιθετικό φαουλ. Βεργούλης και Γιώργας επιστρέφουν στο μάτς. Μπιτσικόπος και Αγγέλης το σπεντάδας για τους γηπεδούχους. Το παίρνει πάνω του, αστοχή όμως, αλλά βγαίνει από παίκτες των γηπεδούχων. Για να δούμε αν ο Γιαννοκώστας. Είναι ο παίκτης ο οποίος κράτησε στο τρίτο δεκάλεπτο τους Τούτορς ένα εύστοχο τρίποντο. Εδώ φέρνει τη διαφορά στους 3 πόντους. Τσάσης όμως απαντάει για το 51-46. Να δούμε τι έχει ακόμα αυτό το παιχνίδι. Το τελευταίο του πεντάλεπτο πλέον. Κάνει μια βόλτα μέχρι το καλάθι. Έτσι το χ 53-46. Όχι, αστοχή. Rebound για τους γηπεδούχους. Έχουμε την ευκαιρία να ξαναφύγουν αρκετά στο σκορ. Δεν τα καταφέρνουν. Συνδυασμός με τον Στραβοδήμο. Καλάθι από τον Στραβοδήμο. 53-48. Thank you.
επίθεση για τους Αγρίνιο Τούτορ. Χαρέτσο, θα το ψάξει λίγο το σουτ. Αργύρης είναι ξεμαρκάριστος, αστοχή. Είχε δύο ευκαιρίες ο Αργύρης, αστόχησε. Μέσω τριών πόντων. Για να δούμε ακούσεις τον Μιμίτε. Πάσα ευνηδιασμού για τον Αργύρη. Ο Αργύρης αφήνει την μπάλα στο καλάθι. 53-50 ξανά μειών στους τρεις οι φιλοξενούμενοι. Αστόχησε και έχουμε time out. Έχουμε derby στα τελευταία 2:40. 53-50 προηγείται η αστυνομική διεύθυνση Ακαρμανία στον Αγρίνιο Τούτορς, οι οποίοι όμως βρίσκονται στην επίθεση. Στραβοδήμος του τριών πόντων, αστοχή όμως. Τσάσης μάζεψε το rebound, ανάσα για τους γηπεδούχους. Ο Τσάσης πάει και μέχρι μέσα, αφήνει την μπάλα στο καλάθι. 55-50. Ωραίο τελείωμα από το Χρήστο Τσάση, ο οποίος έχει οδηγήσει την ομάδα του επιθετικά. Για να δούμε τον Καρέτσο. Καρέτσο δεν μπορεί να απαντήσει, δύο παίχτες όμως των γηπεδούχων δεν συνεννοούνται για το rebound. Ξανά ο Καρέτσο. Αργύρης. Καρέτσο στον τόσο. Είναι άστοχο. 1,5 λεπτό για το φινάλε. Το σκορ στο 51-50 και στο 55-50. Αφήνει να μπει λίγο προς τα μέσα, διεκδικήσει με η μπάλα. Στο βελάκι δείχνει τους γηπεδούχους για 4 δευτερόλεπτα. Επίθεση 4 δευτερολέπτων, ναι. Ο Λιάγκας περνάει το παιχνίδι στη θέση του Γκούβα. 1-11, 55-50, επίθεση 4 δευτερολέπτων για τους υπερτούχους. Τσάσης το παίρνει πάνω του. Δύσκολο σούτο. Χριστογιάννης παίρνει το rebound. Πηγαίνει μέχρι το καλάθι. Καλάθι και φάουλ. Μαχαιριά αυτό το καλάθι για τους φιλοξενούμενους. Βάλσαμο για τους υπερτούχους. Υπάρχει και φάουλ. 57-50. Έγινε 57-50. Και μία βολή για τον Χριστογιάννη. Είναι άστοχος ο Πολύζος στο rebound. Γιαννοκώστας, ο Γιαννοκώστας παίρνει το σουτ τριών πόντων, είναι άστοχος. Ο Τσάσης μαζεύει το rebound. Πολύ δύσκολα θα αλλάξει κάτι στα τελευταία 40 δευτερόλεπτα με τη διαφορά στους 7, στους 9 τώρα. 59-50. Τους επέστρεψαν. Η αστυνομική διεύθυνση Ακαρμανίας είχε την σε λύση.
Ο Λίζος πάει μέχρι το καλάθι, αφήνει την μπάλα στο καλάθι, μειώνοντας σε 59-52 στα 22 δευτερόλεπτα. Δεν υπάρχει χρόνος βέβαια εδώ. Προσπάθεια για ένα κλέψιμο, δεν γίνεται. Τα πάντα έχουν τελειώσει, ο Τσάσης δεν θα κάνει επίθεση, αφήνει την μπάλα. Οι γηπεδούχοι κερδίζουν με 59-52 στο τρίτο παιχνίδι της πρώτης αγωνιστικής. Πολύ όμορφο παιχνίδι και αυτό, γύρισαν το μάτς οι φιλοξενούμενοι. Στο τέλος βρήκε τις λύσεις η ομάδα της αστυνομικής διεύθυνσης της Ακαρνανίας και πήρε την νίκη με 59-52.